αυτό εδώ είναι το πιο μικρό αμάξι του κόσμου και θα περάσω 24 ώρες. Αν το πόδι μου ακουμπήσει το πάτωμα, αυτομάτως χάνω. Και αν χάσω, πρέπει να κάνω 60 ώρες live. Δεν θα είμαι μόνος μου, παρέα θα έχω το μικρό μου αδερφό, το Μίμι! Γεια σε όλους. Είμαι ο Μίμι, αλλιώς Τσόνι Μπρο. Και θα τα καταφέρεις, πιστεύεις? Θα προσπαθήσω. 3, 2, 1. Τώρα πώς θα τα καταφέρουμε, ένας Θεός ξέρει. Έχουμε μπει, έχουμε 57 χιλιόμετρα αυτονομία. Πρέπει να κάνουμε οικονομία στα χιλιόμετρα, να μην έχουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα. Χαμηλές ταχύτητες και όχι μεγάλες αποστάσεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα που δεν σκέφτηκα ποτέ μου. Μαζί μου δεν έχω πάρει μετρητά. Και σίγουρα θα πεινάσουμε, σίγουρα θα διψάσουμε. Και δεν έχω ευρώ. Οπότε πρέπει να πάρω τη μητέρα μου ένα τηλέφωνο να της πω να μου φέρει την κάρτα μου. Και μετά το ερώτημα είναι πώς το καλό θα βγάλω λεφτά από το ATM, ενώ δεν μπορώ να βγω από το αμάξι. Είμαι έξω από το σπίτι και θέλω να μου φέρεις το τσαντάκι μου που είναι στο πρώτο συρτάρι. Τώρα το θέλεις? Τώρα το θέλω. Ευχαριστούμε. Δεν έχει σημασία η απόσταση, η αμάξι είναι. Πάντα ζώνες, παιδιά. Το αμάξι τώρα γιατί το πας εδώ? Πρόσεχε το γατί. Πρόσεχε. Έχει μια γάτα εδώ. Έχει μια γάτα. Γεια σου, γάτα. Παρέλαβα να την πατήσω, μαλάκα. Είναι χαζή. Ποιωμένη είσαι? Πρέπει σίγουρα να μην βγούμε από το αμάξι. Τώρα τι θα φάμε? Πώς θα φορτίσουμε το αμάξι? Δεν έχουμε έρθει προετοιμασμένοι. Γεια! Έχουνε τρελαθεί επειδή έχει το Ναβάρα και πάει για την Ελιά. Αντί να πατήσει μία προσπέραση. Πόσο δύσκολο εδώ ήταν. Είμαστε εδώ, πάμε με 46 χιλιόμετρα. Είναι το μέγιστο, έχει κόφτη. Δεν σε αφήνει το αμάξι να πας περισσότερο από 45 χιλιόμετρα. Η μπαταρία έχει πέσει ραγδαία επειδή το γκάζι το έχω πατημένα έτσι και είναι 38%. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε κάτι χωριά. Επιγόντως, δεν ξέρω αν θα βρούμε βενζινάδικο. Θα μείνουμε στο δρόμο. Μετά από ώρα βρήκαμε ένα χωριουδάκι εκεί πέρα και πάμε εκεί να δούμε αν έχει βενζινάδικο. Γεια σας. Να κάνουμε μια ερώτηση. Πού έχει ένα βενζινάδικο? Βενζινάδικο από πίσω. Πίσω έχει. Και μπροστά. Α, έχει και από εκεί. Ναι, όπως πείτε, για πού πηγαίνετε? Για Κρανίδη. Για Κρανίδη θα γυρίσετε πίσω να πάτε. Και κάτι ακόμα. Το αμάξι τι βαθμό του βάζετε από το 1 μέχρι το 10? Ας πω, για τα γούστα να ράμπτε, μέχρι 5 θα το έβαζε. Γεια σας. Θα μπορούσα να φορτίσω λίγο το αμάξι? Δεν έχω φορτιστεί. Κανονική μπρίζα παίρνει. Αν πιάσει το χώρο κάπου εδώ μπροστά, πού θα παρκάρει ο άλλος? Εντάξει, σε ευχαριστώ. Σε ένα πρατήριο που να έχει χώρο. Έχει εδώ πουθενά κοντά πρατήριο με χώρο. Το ένα χιλιόμετρο αριστερά, βιν. Πάγαμε το πρώτο ωραίο πακέτο. Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε, θα τη βρούμε εμείς τη λύση. Και εδώ στα χωριά είναι δύο φορές πιο περίεργα. Στην Αθήνα κάπως θα το φτιάχναμε, ρε φίλε. Λοιπόν, για να ρωτήσουμε κάποιον εδώ. Θα μπορούσαμε να φορτίσουμε το όχημα? Έχω ένα USB. Δεν παίρνει USB. Έχω ένα με powerbank, θέλετε? Δεν είναι ούτε powerbank, στην πρίζα μπαίνει. Πόση χώρα του εδώ μέσα? Με το ζόρι. Έχουμε να του βάλουμε πρίζα, έχεις πουθενά εκεί πέρα? Προς το πίσω. Έχει, έχει. Μίμη, μόλις έχασες. Ε? Μόλις έχασες. Τώρα πρέπει να κάνει 60 ώρες. Να. Μπορώ να το πιστέψω αυτό. Λοιπόν, μπορείτε να με βοηθήσετε να το φορτίσω? Ναι, ρε. Άραξε, το έχω. Κάτσε, το φέρνω και πιο κοντά. Ναι. Και ξέρεις, δεν καίει τίποτα. Τώρα είναι σαν να έχεις μία λάμπα μέσα. Πόση ώρα θα κάνεις να φορτίσεις τώρα? Αυτό δεν το ξέρω. Έλα να τα πούμε λιγάκι, για βγες έτσι να τα πούμε. Δεν μπορώ. Εσύ πώς την πάτησες έτσι? Εσύ μου είπες βγες εντωμεταξύ. Βγαίνει. Εγώ είπα βγες. Ναι. Τι λες? Κατούριμα. Κοίτα, αν με πιάσει κατούριμα, δεν ξέρω τι θα ανοίξω λίγο την πόρτα, δεν ξέρω. Κοίτα, μη μισή, αν θες μπορείς να πας πίσω στον άφλιο. Με τα πόδια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να σου πάρω ένα ταξί. Ούτε μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν έχει ρε μήνυμα. Έχασα το challenge. Ήμουν σίγουρος εγώ ότι θα ξεχαστείς, να ξέρεις. Δεν το είχα πάρει τόσο σοβαρά. Δεν πειράζει, καλή ήταν η προσπάθειά σου. Δεσμεύομαι 60 ώρες live. Πιστεύεις να τα καταφέρω το 60 ώρες live? Δεν ξέρω. Θέλω να πας απέναντι να ρωτήσεις που έχει ATM. Είδαμε έτσι πιο κάτω. Και επίσης να βρεις ένα ταξί να σε στείλει πίσω. Θα πάω να συνεχίσω το βίντεο. Θα το βρούμε αυτό. Αλλά τα πήγες πολύ καλά.
Τι πολύ καλό είναι. Πώς το βλέπετε το αμάξι? Καλά, δεν το λες το αμάξι. Πώς το βαθμολογείς από το 1 μέχρι το 10 αυτό το αμάξι? Έχουν ξεκινήσει από τον άσπρο. Βάλανε ένα στίχημα για 24 ώρες να μην κατέβουν από το αυτοκίνητο. Ήρθαν εδώ, λέει, θέλουμε μια μπρίζα. Μου κάνεις το καλό και κατέβια. Σας εδώ μας είναι μια σεσιόρα τελευταία. Ξεχάστηκε και χάσε. Πώς σας βρίσκουμε στο YouTube? Βάζεις όνομα. Για πες το. It's only. Πώς είναι το OnlyFans, ξέρω εγώ. Όπως είναι το OnlyFans, καμία σχέση. Αυτό το κοπέλι δεν έχει πετσίνη. Σκρύβουμε από κάτω. Γιατί άμα κάνει τέτοιες μαλακίες να καθώς θα χανώσει 24 ώρες μέσα. Μία ωρίτσα έχει περάσει που είμαστε εδώ πέρα. Έστειλα τον αδερφό μου τώρα σε ATM μιας και έχασε και θα του πάρω ταξί να γυρίσει πίσω στο σπίτι. Λέει, 28 έχει. Ήρθα με 10, οπότε φόρτισε 18. Και είναι ακόμα να πάει 75. Θα είναι δύσκολη μέρα. Λοιπόν, είμαι εδώ σε ένα χωριό στο Λιγουριό με το Citroën Ami. Όποιος είναι κοντά εδώ, έρχεται γιατί κάτι θα πάρει. Γρήγορα στο Λιγουριό, στο πρατήριο Revoil. Που με άφησε να φορτίζω shout out. Εσείς το είδατε τώρα στο YouTube, στο Instagram. Πότε είδατε στο Instagram. Ότι είναι εδώ. Πάντως καλό. Εδώ έχει καλό. Δεν κάνω, δεν κάνω. Λοιπόν, είχα πει ο πρώτος που θα έρθει θα πάρει κάποιο δώρο. Αλλά ποιος είναι ο πρώτος είναι το θέμα. Ο πρώτος που έχει και subscribe. Καλά, η κοπέλα ήταν πρώτη, αλλά δεν ξέρω αν έχει subscribe. Για, έλα δείξε μας. Τώρα το έκανα. Ξέρεις αν το είχα τώρα. Στο Instagram, για να δούμε στο Instagram. Τα λέμε, κάτσε εδώ. Για να δείξε εδώ. Οχ, οχ. Όχι, σε έχω. Να το, δεν είχε ίντερνετ. Η κοπέλα κέρδισε. Αφού είχε έρθει πρώτη. Λοιπόν, παιδιά, ο αδερφός μου αποχωρεί. Σε ευχαριστώ, Μίμη, που ήσουν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Αν και έχασες νωρίς, δεν πειράζει. Λοιπόν, είσαι στο σπίτι με ταξί. Δεσμεύτηκα live. Αυτά από μένα. Καλή τύχη, αδερφέ. Καλή τύχη. Όλοι να κάνετε like και subscribe, για το challenge είναι δύσκολο. Δεν σταματάμε πουθενά. Αυτή η κοπέλα έφτασε πρώτη και είχε subscribe. Οπότε πήρε την έκπληξη. Η οποία έκπληξη ήταν ένα πενιντάρι. Και μετά ένα τυπά που ήξερε το Μίμη από το σχολείο τον πήγε μέχρι την πιάτσα του ταξί με το μηχανάκι. Και από εκεί ο Μίμης πήρε ταξί και γύρισε στο σπίτι. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα που νυχτώνει. Έχω πιαστεί λίγο, οπότε θα σηκωθώ κάπως έτσι να ξεπιαστώ. Πω πω ρε φίλε, δεν πατάω κάτω όπως έχουμε πει. Ξαναμένω. Και συνεχίζουμε. Ποιος με παίρνει τώρα? Το είχαμε φέρει άδειο και τώρα κάτι έχει. Περιμένουμε να φορτίσει 100% και πάμε προς Κρανίδη. Είναι 55 χιλιόμετρα από εδώ, μας βγάζει. Άνετα. Έχουμε μπροστά μας 70 χιλιόμετρα. 70 χιλιόμετρα είναι και η μπαταρία. Ο Θεός βοηθός, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Πάμε. Πάλι καλά, ο κάμεραμάν έφερε το φίλο μας, το Σάνο τον Γκορίλη. Σαράουτ. Ο δρόμος είναι ένας και είναι μακρύς. Εδώ. Γεια σε όλους. Όλοι like και subscribe. Τι κάθομαι και κάνω. Μέσα από τα χωριά, δεξιά, δεξιά. Δεξιά εδώ. Το ταξίδι έχει ξεκινήσει. Έχω πιαστεί εδώ μέσα. Πάμε 45 χιλιόμετρα. Ήδη έχει αρχίσει να πέφτει η μπαταρία. Αχ. Λοιπόν, συνεχίζουμε προς κάτω το χωριό. Δεν ξέρω αν θα φτάσει, έχει αρχίσει και με αγχώνει όλο αυτό. Γιατί βλέπω ότι πέφτει όσο περνάει η ώρα όλο και περισσότερο η μπαταρία. Δεν έχω ανοίξει εδώ καν θέρμανση για να μην τελειώσει η μπαταρία. Δεν ξέρω αν είδατε, είμαι με μία απλή ζακέτα και έχω πεθάνει. Η μπαταρία τελειώνει, έχω αρχίσει να ανησυχώ. Θολώνει τα τζάμια, αναγκαστικά πρέπει να ανοίξω το air condition. Δεν με παίρνει, παιδιά, δεν με παίρνει. Σε λίγο δεν θα βλέπω την τύφλα μου. Τα άνοιξα εδώ, γιόλο. Εδώ πηγαίνουμε, είμαστε στο δρόμο. Καλά πάμε μέχρι στιγμής. Α, τι κάνω ρε παιδιά. Συνεχίζουμε. Αν είσαι ένα αστέρι. Εδώ καθαρίζουμε και το τζάμι. Να είμαστε κυριλάτια. Η κουτσή Μαρία. Θα βάλουμε λίγο Βασίλη Καρά να περάσει η ώρα. Πάμε στο τσάτολι. Rest in peace Καράς, γιατί πριν ένα μήνα τον χάσαμε. Όμορφη. Όπα, μου πέσαν κάτω όλα. Σε λογιάστρα. Νύχτα όμορφη.
Μορφά τα άστρα και οι ουρανοί. Νύχτα φεγγαρολνωστή, νύχτα όμορφη. Στο δρόμο προς Κρανίδη, μία από τις πιο δύσκολες ανηφόρες, παιδιά. Δεν πάει! Έλα. Δεν πάει! Δεν σας πρόκειτο. Λες, για δώσε μία, για δώσε μία. 40 χιλιόμετρα και το προορισμός λέει σε 22 φτάνουμε. Μετά πιάνει η κατηφόρα. Θα το σβήσω και θα το πηγαίνω σβηστό. Και θα μας φτάσει, πιστεύω. Ωπα, Γιώργη! Τι κάθομαι και κάνω, μην τα σπάσω όλα! Τι άλλο να κάνω, πείτε μου! Κάνε ένα βάθμιση στο premium και άκου ό,τι θέλεις. Άγα μίσο. I got that dog in me, yeah. Turn me up. Big energy, got the crowd going nuts. I got that dog in me, yeah. Any up. I take on anyone, I don't need a one-on-one. I got that dog in me, yeah. I'm talking all bite, no bark. I could rip your squad apart. I got that dog in me, huh. So what's up? Ξαντληθεί ήδη. Με έχει πιάσει κατούριμα τώρα, δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση τι κάνω. Αφήστε το, μάγκες, αφήστε το. Είναι πολύ κουραστικό, περισσότερο από όσο φαίνεται. Πρέπει να είμαι εδώ μέσα για 24 ώρες. Και επειδή είμαι και 93, το αμάξι είναι πολύ μικρό για μένα. Θα τα καταφέρουμε. Στόχος μας σημαντικός είναι: πεινάω, διψάω και θέλω να πάω τουαλέτα. Και τα τρία δεν ξέρω πώς θα γίνουν, αλλά θα γίνουν, πρέπει να γίνουν. Και επίσης πρέπει να κοιμηθώ. Το κάνω τέρμα legit, δεν θα κουμπίσω ούτε δευτερόλεπτο το πάτωμα, αλλιώς έχασα. Έχουμε σταματήσει τώρα στη μέση του πουθενά. Δείτε εδώ, δεν περνάει καν αμάξι. Όπα, το χειρόφρενο. Δεν έχει καν άνθρωπο κοντά, όπως βλέπετε. Τίποτα, κανένας. Λοιπόν, έχουμε και συνέχεια τώρα. 10 χιλιόμετράκια. Φύγαμε! Πάμε, πάμε, πάμε. Δεν σταματάμε. Εδώ τώρα είμαστε κάπου. Ωραία, φτάνουμε και στο Κρανίδι. Τα βλέπετε τα φώτα. Πάμε εκεί να βρούμε τα πάντα. Φτάσαμε στο Κρανίδι. Να ρωτήσω, φίλε, ξέρεις που έχει λοιπόν να φάω καλό εδώ? Κάτω. Κάτω. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ, φίλε. Κάτω, λέει έχω. Όπα, τι γίνεται? Ποιο λεφτά? Τι λέει, τι κάνεις, πώς είσαι? Πού με πέτυχες, πού με βρήκες? Εγώ σε πάρκω το 2 ώρες, ενάρτης. Ναι. Σε ψάχνω γύρω γύρω. Ωραία. Πρέπει να δούμε όμως ότι έχεις κάνει subscribe. Κάτω. Και πόλο. Έλα, έλα, έλα. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή πεινάω και δεν έχω χρήματα, μπορείς να μου πάρεις ένα σουβλάκι? Ναι, αμέ, εδώ, θα βρει και ένα σουβλάκι. Όχι, πάρε μου από εδώ, δεν έχω θέμα. Δεν έχει καλό. Γεια σου, φωτάρα! Θες να σε πάρω? Πού είσαι, ρε? Αν φτιάξεις δύο πιταγύρω χοιρινό από όλα. Το αλάνι θα μου πάρει να φάω, επειδή είναι καλό παιδί και όντως είναι μάγκα, θα του δώσω και ένα πενιντάρι. Και έχει και subscribe. Απλά δεν το ξέρει, προσφέρθηκε κατευθείαν να μου πάρει φαΐ. Θα χρειαστούμε να φορτίσουμε το παιδί, θα μας πάει και που θα φορτίσουμε. Για να δούμε. Θα αξίζει τίποτα. Εδώ το παλικάρι είπε είναι το καλύτερο της περιοχής. Θύμησέ μου το όνομά σου. Μάρι. Χάρη, καλή Μάρι. Χάρη, καλή, λίγο καιρό. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Α σου πω, ήθελες δεύτερο. Ήθελες δεύτερο, σίγουρα. Κάτι να πιείς. Δείτε εδώ, παιδιά, τι μας φέρει. Εσύ πόσο βάζεις αυτό εδώ? 10. Όπα, ρε. Καλό. Είναι ένα 9.5/10. Πολύ καλό. Καλό. Και επειδή είσαι μεγάλο αλάνι, αυτά εδώ είναι δικά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, να είσαι καλά. Και επειδή είσαι και subscriber και μου πήρες και φαΐ. Να ξέρεις, εκτιμάω. Να είσαι καλά και πάλι σε ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, φύγαμε για Πορτοχέλη. Λοιπόν, πάμε Πορτοχέλη τώρα και θα βρούμε κάπου εκεί. Εδώ ο φίλος ξέρει πού θα φορτίσουμε. Πού είστε, ρε αλάνια? Subscribe έχετε κάνει? Θα σε ποντίσω! Τους περνάω, δεν έχετε αντοχή! Γεια σας, να κάνω μια ερώτηση. Το αμάξι αυτό σας αρέσει? Από το 1 μέχρι το 10 πώς του βάζετε? Ναι, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είμαστε σε ένα από τα πιο ακρινά μέρη σε όλη την Πελοπόννησο. Έχουμε θέμα, Γιώργο. Τι? Αν δεν έχουμε ρεύμα, τη βάψαμε, παιδιά. Γεια σας, να κάνω μια ερώτηση. Μπορώ να φορτίσω το αμάξι μου? Όχι. Αν πάρω τι έχει το ψυγείο? Τίποτα. Θα σου πάρω όλο το ψυγείο. Πάρε άλλο αμάξι να μην το φορτίσω. Εσύ χάνεις. Πού το βάζω? Πού είναι η μπρίζα? Εκεί μέσα πώς θα φτάσει εκεί? Μπαλαντέζα. Πού θα τη βρούμε? Αν φέρεις ντίντι είσαι πολύ μάγκας. Δες τι έφερε το αλάνι εδώ. Είσαι μεγάλος παίκτης. Φορτίζει. Ναι, 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 φορτίζει. Τέλεια. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια.
Σε όλη την ομάδα, μπράβο! Εμφανισιακά αυτό το αμάξι από το 1 μέχρι το 10 πόσο λέτε? Να δεις κάτι, επειδή έχω εγώ το δύο αμάξι, ναι. Εγώ θα το παίρνω αυτό στη γυναίκα μου εδώ να πηγαίνει να κάνει τα ψωμένια. Μπράβο, ναι. Πέρασε μία ώρα, έχει φορτίσει περισσότερο από τη μέση, λέει άλλη μία μισή ώρα. Έχουμε την μπαλαντέζα εδώ του φίλου, μετά δεν ξέρω που θα κοιμηθώ. Αν δεν είχαμε την μπαλαντέζα εδώ του παιδιού, τίποτα δεν θα έκανα. Φίλε, εσύ που μου έδωσε την μπαλαντέζα, λέω. Έχω ένα δώρο για σένα. Ρόλεξ από τέμου. Πες εδώ. Πώς σου φαίνεται? Αυτό για την μπαλαντέζα. Ωραίο είναι, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, μαγαμπή. Φεστάκι, να πάτε κάτω. Αυτό από εκείνη είναι στα νερά. Όχι, όχι, θα το πιάσω πολύ. Θέλετε κάτι να πείτε? Όχι, όχι, να είστε καλά, γι' αυτό αρκετό είναι. Το ευχαριστούμε. Μας έφεραν το στάκι, άνθρωποι να είναι καλά. Αυτό θα έγινε όταν θες. Έτσι θα κοιμηθώ το βράδυ. Θα κρύψω ένα πατατάκι για τον τυχερό που θα κερδίσει το αμάξι. Όταν το βρει, να κάνει story το πατατάκι και θα κερδίσει κάτι. Εδώ συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Είμαι μόνος μου, ολομόναχος. Όλοι έφυγαν, ο βιντεογράφος μου τα παράτησε. Πήγαν για ύπνο, η ώρα είναι 3.30 το βράδυ. Και εγώ εδώ συνεχίζω, ασταμάτητος, μέχρι να ξημερώσει και να βγάλουμε το challenge. Για αλήθεια σας λέω, από τα πιο δύσκολα challenge που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν υποφέρεται, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Εγώ και να θέλω να πάω στο σπίτι μου, πλέον είμαι με αυτό το αμάξι 5 ώρες μακριά. Έχω 62% και για να πάω θέλω 120 χιλιόμετρα. Πρέπει σίγουρα να κάτσω να φορτίσω όλο ένα τρίωρο κάπου. Αλήθεια, αν ήξερα ότι είναι τόσο δύσκολο. Μαντέψτε, για ακόμα μία φορά έμεινα. Είναι 4 το βράδυ. Είχαν έρθει κάτι σκυλιά εδώ απ' έξω. Πάλι καλά φύγανε. Άνοιξε αυτή την πόρτα, τεντώθηκα και έβαλα εκεί την πρίζα. Όλο αυτό που ζω είναι να βάσουν ένα μαρτύριο, ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Ελπίζω να τα καταφέρω. Δεν αντέχω άλλο. Υπομονή και δεν σταματάμε πουθενά. Θα πέσω, εξαπλώσω λίγο τώρα και ό,τι γίνει. Καλημέρα. Τι είναι αυτό, τι χτυπάει? Αυτό το πράγμα χτυπάει γιατί μου τελείωσε η μπαταρία. Το φέραμε στη μέση σε κάτι χωράφια για να κοιμηθώ. Νομίζω πως official ήρθε αυτή η ώρα. Αυτή η στιγμή. Τελείωσα το 24ωρο. Ήρθε η ώρα. Δεν ξέρετε πόσο πολύ περιμένω γι' αυτό. Δεν έχετε ιδέα πόσο πολύ περιμένω γι' αυτό. Subscribe. Σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Πάρτε όλη μέρος στο giveaway. Το αμάξι αυτό εκεί θα γίνει μια μέρα δικό σας. Όχι μια μέρα, 31 Ιανουαρίου θα γίνει δικό σας. Subscribe και like και τα καλύτερα έρχονται. Να είστε πάντα καλά.